Φάνη, πάμε να έρθουμε πρώτα σε σένα, να δούμε τι λένε εκεί στη γειτονιά που έμενε ο κύριος Λιγνάδης. Είμαι στη γειτονιά του τέους καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, που βλέπει το άστρο του να δει. Εδώ η γειτονιά ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει όλα αυτά τα συγκλονιστικά που αποκαλύπτονται μέρα με την ημέρα για τον κύριο Λιγνάδη. Επικρατεί μια παγωμάρα. Βρίσκομαι στο Μεταξουργείο, στην Οδό Σφακίων, σε μια περιοχή όπου ο κύριος Λιγνάδης κατοικεί τα τελευταία περίπου 10-15 χρόνια, αφότου μετακόμισε από την Κυψέλη. Μένει στον 8ο όροφο, όπως είναι γνωστό και έχει ήδη ακουστεί, εν μιας οχταόροφης πολυκατοικίας, στο ρετυρέ της πολυκατοικίας αυτής. Οι γείτονες μιλούν. Εδώ έχει να έρθει από την περασμένη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ήρθε μία ημέρα, πήρε κάποια πράγματα και έφυγε. Και αφού ήδη υπήρχε αυτή η έντονη φημολογία γύρω από το πρόσωπό του και για τις υποθέσεις παιδεραστίες, οι γείτονες μιλούν με όσους έχουμε μιλήσει από το πρωί και οι συνάδελφοι μίλησαν και τις προηγούμενες μέρες. Μιλούν ταυτόχρονα για έναν άνθρωπο ήσυχο, ευγενή, φιλόζο. Από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά μιλούν για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και το οποίο απέδιδαν στην καλλιτεχνική του φύση, μπορούμε να πούμε, αλλά και ύποπτες παρέες με νεαρά παιδιά για τις οποίες όμως παρέες δεν πήγαινε σε καμία περίπτωση, όπως λένε το μυαλό τους, ότι πίσω από αυτούς κρύβονταν ερωτικό στοιχείο και κυρίως ότι κρύβονταν βιασμοί. Ο κύριος Λιγνάδης συχνά τα βράδια πήγαινε σε ένα πάρκο εδώ κοντά σε μια εκκλησία, στον Άγιο Παύλο, καθόταν μέχρι αργά με διάφορα παιδιά, κυρίως μη ελληνικής καταγωγής, ναι. Και κάποια από αυτά ερχόντουσαν και στο σπίτι του εδώ στον 8ο όροφο, και αυτές τις επισκέψεις ο ίδιος τις απέδιδε σε μαθήματα που τους έκανε για το θέατρο. Ναι. Εκεί το απέδιδε. Κάποιες φορές κάποιοι γείτονες τώρα που έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα και συνδυάζουν κάποια πράγματα, γεγονότα. Έτσι. Συνδυάζουν πράγματα, άκουγαν κάποιες φωνές από το διαμέρισμα, τις οποίες επίσης απέδιδαν σε διάφορα έτσι θεατρικά δρόμενα που γίνονταν. Έτσι ήταν η δικαιολογία εκείνη που υπήρχε. Ναι. Δεν ξέρουμε, βέβαια και εμείς δεν μπορούμε να το συνδυάσουμε τώρα ότι σώνει και καλά γινόταν κάτι. Αν δεν ανοίξουν στόματα και από τα ίδια τα θύματα, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί κατά αυτόν τον τρόπο, ναι, κάποια άλλη περίπτωση παρόμοια. Ναι.